Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη για την μητέρα από την Πάτρα. Με ένταση πάλι, έτσι. Τρία παιδιά, με ένταση. Πολύ ένταση. Νέες αιχμές για δωρεές οργάνων κτλ. Αλλά και με αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης να διενεργηθεί ψυχιατρική εξέταση για το περίφημο σύνδρομο Μινχάουζεν και αν αυτό υφίσταται ή όχι. Εντάξει, υπάρχει βέβαια, συγγνώμη, υπάρχει όμως και η πλευρά των γιατρών, οι οποίοι συνεχίζουν να καταθέτουν, που ήταν την πρώτη στιγμή στα περιστατικά και ειδικά σε αυτό με τη μικρή Τζορτζίνα. Ακριβώς. Οι οποίοι περιγράφουν, γιατί αυτό ρωτάει η έδρα, ποια ήταν η συμπεριφορά της μητέρας. Και συνήθως η απάντηση είναι η ίδια, έτσι. Ναι, λέει ότι ήταν απόλυτα ψύχρεμη. Έως και που μας έκανε και εντύπωση γενικώς, και αυτό το έχουν πει όλοι, ανεξαιρέτως. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον καλό φίλο και συνάδελφο από την εκπομπή της Face Κορδά, τον Άγγελο τον Βουράκη, και βέβαια με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Γρηγόρη Λέων. Άγγελε, να ξεκινήσουμε από σένα. Δώσ' μας έτσι μια περίληψη της εβδομάδας και να σταθούμε ειδικά στις αιχμές για την εμπορία οργάνων, αλλά και για το αίτημα, και στο αίτημα. Καλημέρα και από μένα, και Γιώργο, να σου ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία σε όλη σου την οικογένεια και κάθε καλό στο σπίτι σου. Ευχαριστώ. Κάθε καλό μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε τρεις συνεδριάσεις στο δικαστήριο και θέλω να σας τοποθετήσω το πού βρισκόμαστε στην πορεία αυτού του άτυχου παιδιού. Βρισκόμαστε στο στάδιο του Ωνασίου, όπου εκεί το παιδί είχε μεταφερθεί προκειμένου να του τοποθετηθεί ένας απεινιδωτής στην καρδιά του για να βοηθηθεί η καρδιακή του λειτουργία. Ακριβώς. Η πλευρά της υπεράσπισης όμως και εκεί επέμενε πάρα πολύ σε κάποια κομμάτια. Μίλησε πάλι για την δωρεά οργάνων, άφησε αιχμές για τον κύριο Ηλιάδη και μίλησε για αναξιοπιστία και ανηθικότητα των γιατρών του Καραμανδανίου και ότι ο στόχος τους είναι να αναδείξουν αυτή την αναξιοπιστία και την ανηθικότητα. Επέμειναν πάρα πολύ, θέλω να σας πω, ξανά στο θέμα της κάρπα, της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης, και επέμειναν πάρα πολύ για το αν έπρεπε να γίνει και αν έπρεπε να έχει συνεχιστεί για 60 λεπτά. Και εδώ είναι μία πάσα που ουσιαστικά θέλω να κάνω και στον κύριο Λέων για να μας εξηγήσει και να μας πει για ποιο λόγο επιμένει τόσο πολύ η υπεράσπιση για το αν έπρεπε να γίνει αυτή η κάρπα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ή όχι και πού μπορεί να αποσκοπεί. Κύριε Λέων. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αντιληφθώ, για να σας είμαι ειλικρινής, το τι μπορεί να σκέφτεται για ένα ιατρικό θέμα. Σίγουρα δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ανώτερα όρια σε μια τέτοια διαδικασία, με την έννοια ότι ειδικά όταν έχεις ένα μικρό παιδί, και νομίζω και κάποιοι εκ των συναδέρφων που κατέθεσαν το ανέφεραν αυτό, που είναι και εξειδικευμένοι, ουσιαστικά δεν αφήνεις ένα μικρό παιδί, για παράδειγμα, με 5-10 λεπτά κάρπα για να κάνεις μια τυπική διαδικασία. Αυτό εξάλλου ένας γιατρός δεν το κάνει ούτε και σε ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Ο καθένας εννοείται ότι εξαντλεί κάθε περιθώριο που έχει για να παραμείνει στη ζωή, στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί. Η υπεράσπιση βέβαια λέει ότι ακριβώς επειδή κράτησε τόση ώρα αυτή η διαδικασία, το παιδί, επειδή δεν είχε οξυγονωθεί ο εγκέφαλός του για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά εκ των πραγμάτων θα του άφηνε προβλήματα μη αναστρέψιμα. Ναι, αλλά εδώ θα αυτό να, λέει η υπεράσπιση. Την άποψη των γονέων, ας πούμε, θα ήθελαν το παιδί τους να σταματήσει το κάρπα στα 10 ή στα 20 λεπτά. Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να το λέει αυτό. Κοιτάξτε, επειδή ανοίγουμε μια, εάν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στο τραπέζι, ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας το έχει λύσει. Εκτός εάν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει αυτός ο κώδικας. Όχι, το συζητάμε, γιατί μας έχει κάνει εντύπωση και εμάς, γιατί επιμένει η υπεράσπιση σε αυτό. Θα σας πω. Ο κώδικας λέει ξεκάθαρα ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο, δηλαδή είτε χάνει εκείνη την ώρα τη ζωή του, είτε εν πάση περιπτώσει τίνει να χάσει τη ζωή του, ο γιατρός οφείλει να παράσχει χωρίς καμία συνένεση την ιατρική του βοήθεια μέχρι ότου αυτός θεωρεί ότι πρέπει να την παράσχει. Mm-hmm. Εκεί δεν απαιτείται, αν θέλετε, ούτε η συνένεση κανενός συγγενούς. Δηλαδή, ακόμα κι αν ένας συγγενής πει σε ένα γιατρό ότι, ξέρετε, εγώ θέλω στα 2-3 λεπτά να σταματήσετε, αν ο γιατρός κρίνει
ότι με το σταμάτημα αυτής της διαδικασίας στερεί τη μοναδική ίσως ελπίδα από έναν άνθρωπο να ζήσει με τον όποιο τρόπο. Γιατί ξέρετε, εκείνη την ώρα μιλάμε η τρίτη. Μιλάει ο γιατρός και μιλούν και οι συγγενείς. Εάν ρωτάγαμε έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, θα προτιμούσες να πεθάνεις ή να μείνεις με μια εγκεφαλική βλάβη? Δεν γνωρίζουμε ποια θα ήταν η απάντησή του. Γι' αυτό ακριβώς ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας είναι σαφής και νομίζω ότι αυτόν τήρησαν. Εντάξει, είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα και σε ανθρώπινο επίπεδο αυτό που μας λέτε. Απλά το συζητάμε τώρα εδώ μεταξύ μας. Λέων και Γιάννη, έλα, λένε και ισχυρίζεται η υπεράσπιση ότι και τα ιατρικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν και καλούνται να εφαρμόσουν οι γιατροί δεν μιλούν για τόσο μεγάλο διάστημα κάρπα. Βέβαια, περισσότεροι γιατροί έχουν καταθέσει ότι πάντα και όπως ήθισε στην πρακτική τα ξεπερνούν αυτά τα χρονικά όρια τα οποία επιβάλλουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Και απλά είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει σχεδόν στη μισή δίκη. Και καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να γίνει και μία σύνδεσή του με τη δωρεά οργάνων. Δηλαδή ότι προσπαθήσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, όπως τουλάχιστον αφήνει να εννοηθεί η υπεράσπιση, προκειμένου το παιδί να μπορέσει στο μέλλον να δωρήσει τα όργανα του. Η οικογένειά του δηλαδή να πάρει την απόφαση να δώσει τα όργανα του. Ναι. Τώρα αυτό... Θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο ότι τα ιατρικά πρωτόκολλα ορίζουν την κατελάχιστο προσπάθεια του γιατρού. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, θα αναμένω με προσοχή έτσι, αν παρουσιαστεί κάτι δημόσια να το σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, πρωτόκολλο το οποίο σου λέει, για παράδειγμα, στα 5 λεπτά σταματάς κάθε προσπάθεια και αφήνεις τον ασθενή. Εάν ο γιατρός κρίνει ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσει, θα συνεχίσει. Σας λέω, προφανώς είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, η οποία αρκεί να είναι τεκμηριωμένη. Δεν μπορούμε να λέμε αοριστείες. Τα ιατρικά πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα, τα γνωρίζουμε νομίζω όλοι, γνωρίζουμε όλοι τα ίδια. Τώρα, αν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία σε κάποιο κράτος η οποία να μιλάει για σταμάτημα, για παράδειγμα, της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνης στα 3 λεπτά ακριβώς και μετά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, με χαρά να τη δούμε, να την κρίνουμε και προφανώς να τη συγκρίνουμε και με τα δικά μας θετικά δεδομένα. Κατανοητό. Να σε ρωτήσω, Άγγελε, τώρα η δίκη συνεχίζεται 19 Ιουνίου. Η δίκη θα συνεχιστεί 19 Ιουνίου. Θα έχουμε και κάποιες συνεδριάσεις ακόμα τότε και μάλλον μετά θα το περάσουμε το καλοκαίρι και θα μας απασχολήσει η δίκη ξανά από φθινόπωρο, καθώς τώρα θα μπούμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο. Πάμε δηλαδή χρονικά στην πορεία της ζωής του παιδιού προς το Αγλαία Κυριακού, το νοσοκομείο παιδών εδώ των Αθηνών, όπου εκεί έχασε τη ζωή του. Και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να δούμε, διότι μπαίνουμε στο στάδιο της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας, διότι μέχρι τώρα εξετάζαμε την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να δούμε πέραν από τη συμπεριφορά της μητέρας, πέραν από τους γιατρούς, αν έκαναν τις ενδεδειγμένες πράξεις, το μηχανισμό θανάτου και τη σύνδεσή του με τη μητέρα, που είναι και το πιο κρίσιμο για, για να αποδειχθεί η κατηγορία. Μάλιστα. Για την οποία η γυναίκα αυτή και εδώ είναι πολύ κρίσιμες πάλι οι καταθέσεις των γιατρών. Ακριβώς. Και του νοσηλευτικού προσωπικού που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του παιδιού. Κύριε Λέων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε Βουράκη, ευχαριστούμε και εσένα. Εννοείται ότι παρακολουθούμε την υπόθεση και οτιδήποτε προκύπτει θα το συζητάμε εδώ στην εκπομπή.